Καλή σας μέρα. Να πούμε ότι η αντίπαρος Αναστασία ξεκινάει με μέτρα κι αυτή. Για τον κορονοϊό. Ναι, τα μέτρα όπως ισχύουν και για πολλές περιφέρειες της Ελλάδος εφαρμόστηκαν. Ποια είναι η κατάσταση στο νησί, κύριε Δημαρχέ? Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Νομίζω ότι στοχοποιηθήκαμε η πάρος και η αντίπαρος, αφού τελικώς πήραν μέτρα και για άλλες περιφέρειες, όπως την Κρήτη, την Αττική, τη Ρόδο. Γιατί λέτε ότι στοχοποιηθήκατε, δεν ήταν έτσι η κατάσταση όπως το περιέγραφα? Δύο μέρες πριν από ότι γενικευθούν τα μέτρα, αναφέρθηκε πάρος και αντίπαρος ότι υπάρχει πρόβλημα, με αποτέλεσμα... Δεν υπήρχε όλα πρόβλημα. Όλα τα κανάλια, όλες οι ειδήσεις λένε πάρο αντίπαρο. Πάρο αντίπαρο. Εμείς είμαστε ασφαλείς νησιά. Υπάρχει και επικαιρότητα, δεν το λένε σκοπίμως, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη. Υπάρχει επικαιρότητα, αλλά δεν το λένε σκόπιμα οι ειδήσεις αυτό. Δεν έχουμε όμως κάποια ενημέρωση επίσημη από τον ΕΟΔΗ και εμείς δεν ξέρουμε ούτε πόσα κρούσματα υπάρχουν. Πόσους ελέγχους έχετε κάνει, κύριε Δήμαρχε, και στην Πάρο και στην Αντίπαρο, κυρίως, που είναι η δική σας αρμοδιότητα ευθύνης? Πόσους ελέγχους έχετε? Πάρο και Αντίπαρο είχαν προμηθευτεί από τους πρώτους δήμους που προμηθευτήκαμε. Είχαν προμηθευτεί 300 μοριακά τεστ τελευταίας γενιάς από κάποιες δωρεές. Τα έχουμε εξαντλήσει τα αποθέματα και τώρα την τελευταία εβδομάδα είναι ένα μόνιμο κλιμάκι το ΕΟΔΗ, Πάρο και Αντίπαρο, και δημιουργεί τεστ συνεχώς. Αλλά τα αποτελέσματα δεν τα γνωρίζουμε, δυστυχώς. Επισκέπτες αποχωρούν, κύριε Δήμαρχε. Οι δημότες παραπονιόνται ότι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα και δεν τα λέμε. Βέβαια, αυτό εμείς ξέρουμε. Ναι, σε αυτό υπήρξε και μία ανάρτηση από τον κύριο Ραγκούση, κύριε Φαρούκο. Υπήρξε μία ανάρτηση από τον πρώην δήμαρχο της Πάρου, όπου είπε ξεκάθαρα ότι κρύβουν τα κρούσματα στην Πάρο, δεν ανακοινώνονται για να μην θορυβήσουν τους άλλους τουρίστες. Ποιοι τα κρύβουν? Εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ σαν δήμαρχος δεν γνωρίζω, ούτε έχω κάποια ενημέρωση. Και ξέρω ότι μόνο ο ΔΥ είναι αρμόδιος να κάνει τέτοιες ανακοινώσεις. Έχετε αποχωρήσει επισκεπτών από το νησί, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω, ναι, έχουν αρχίσει και αποχωρούν επισκέπτες, δυστυχώς. Οπότε για την τοπική οικονομία θα είναι λίγο τα μέτρα, θα λέγαμε, βαριά. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και θα πρέπει και η κυβέρνηση να βοηθήσει τους επαγγελματίες με όποιο τρόπο μπορεί. Ειδικά τις Πάρου και τις Αντιπάρου, γιατί νομίζω ότι αυτοί δέχτηκαν ένα άδικο χτύπημα κάτω από τη μέση, μπορώ να πω. Εντάξει. Γιατί κάτω από τη μέση? Είμαστε από τα πρώτα νησιά που έχουμε λάβει και έχουμε θωρακιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή εμείς είχαμε περισσότερα, είχαμε τεστ. Κάναμε μόνοι μας τεστ. Δηλαδή, δεν θα τιμωρηθούμε γι' αυτό. Είναι άλλα μέρη που δεν κάνουν κανένα τεστ. Εκεί προφανώς δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Ωραία. Κύριε Δημαρχέ, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Θα ήθελα μέσα και από την εκπομπή σας να ζητήσω μια, αν επιτρέπετε, να ενισχυθεί ο αστυνομικός σταθμός Αντιπάρου, γιατί ναι, μεν ανακοινώνονται μέτρα, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί στην Αντίπαρο έχω στην ουσία δύο αστυνομικούς που εκτελούν υπηρεσία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να ελέγξουν. Προφανώς, με δύο αστυνομικούς ολόκληρο νησί. Το έχω ζητήσει και εγγράφος πολλές φορές, αλλά έστω για ένα μήνα. Αυτό του μήνα που θα έχουν τον τουρισμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Χαιρετισμού στην Αντίπαρο. Και Αλεξία, εμείς αύριο το πρωί, εδώ πάλι, στις 6 ανανεώνουμε 6 το ραντεβού. Πρωί. Ώρα Ελλάδος. Συνεχίζει η ενημέρωση όλη την ημέρα όλη στο την Open. Ημέρα. Θα έχουμε νομίζω και συνέχεια να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος σήμερα στην πρώτη μέρα των νέων μέτρων. Να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά, που υπάρχει επαγρύπνηση. Είμαι καλός συμπαρουσιαστής, Αλεξία.